Ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες, λογιστές, φοροτεχνικοί βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα κάγκελα σχετικά με τα τεκμήρια τα οποία εφαρμόζονται στην φορολόγηση. Ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί ο τρόπος θεσμοθέτησης του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι προημερών κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακυρώσεως του φορολογικού νόμου 5073/2023 με την οποία θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Στο μεταξύ, τα εκαθαριστικά των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν εκδοθεί ως τώρα έχουν πάρει φωτιά. Να μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται το τεκμερώμενο εισόδημα για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες βλέπουν, ενώ θα πληρώνουν ένα ποσό 650 για το τέλος επιτιδεύματος και κάποιο ελάχιστο ποσό φόρου, να πληρώνουν 3,5, 4 και 5 χιλιάδες ευρώ για τα ίδια εισοδήματα. Ακόμα ο μήνας αυτός, ο Ιούλιος, για μας είναι ίσως ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου. Πέρα από τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε τις δηλώσεις ΦΠΑ, οι οποίες είναι προσυγκυρωμένες και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, που και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην εφαρμογή, γιατί το MyEργάνη δεν δέχεται όλες τις ειδοποιήσεις από τα προγράμματα και υπάρχει και το γενικό μπάχαλο με τα POS, όπου το Υπουργείο Οικονομικών έχει στείλει σε όλους όσους χρησιμοποιούν πρόγραμμα, τα ERP, τα λεγόμενα στη γλώσσα μας, ότι πρέπει να συνδεθούν με τα POS, ενώ δεν έπρεπε. Και έρχεται μετά να τα μαζέψει, αφού ξεσήκωσε όλη την αγορά, και να πει, εφόσον δεν εντάσσεστε, μην το λαμβάνετε υπόψη σας αυτό εδώ. Ξαναλέμε, εμείς διακρινόμαστε από σοβαρότητα. Τα μέλη μας κάνουν 4 και 5 σεμινάρια μέχρι την περίοδο υποβολής των δηλώσεων και ενημερώνονται. Καλό θα ήταν να σκέφτονται και από τη διοίκηση και από το Υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν έχουν να κάνουν με ρομπότ, δεν μπορούν να πατάνε ένα κουμπί και να γίνονται τα θελήματά τους. Έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάσανα, πρέπει να πληρώσουν ενίκεια, πρέπει να πληρώσουν φόρους, πρέπει να πληρώσουν προμηθευτές. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς. Εάν δεν δοθεί παράταση, που εμείς δεν τη ζητάμε, πρέπει να τη δώσει από μόνο το Υπουργείο, γιατί δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα, να ξέρουν ότι θα πληρωθούν πρόστιμα και από μας και από τους φορολογούμενους, τα οποία δεν πρέπει κανονικά. Γιατί φέτος ήταν πολύ μικρή η περίοδος υποβολής των δηλώσεων, ενώ πέρσι ήταν 5 μήνες, πρόπερσι ήταν 5 μήνες, φέτος το αφήνουμε στους 3 μήνες και με τα προβλήματα αυτά που με το δελτίο τύπου έχουμε αναδείξει. Τετρασέλιδο δελτίο τύπου, οι 2 σελίδες εκ των οποίων αναφέρονται σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων. Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θεωρούν ότι αδικούνται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου, αποκαλύπτοντας ωστόσο αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση, καθώς και για τις δαπάνες διαβίωσης. Πράγματι, η λέξη δεν είναι μόνο απόγνωση, είναι οργή για αυτά τα καθαριστικά τα οποία έρχονται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο φυσικά το λέγαμε από τον προηγούμενο Νοέμβριο, ότι η εικόνα, η πραγματική εικόνα, θα τη δούμε όταν θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, γιατί τότε αρκετές επιχειρήσεις νομίζαν ότι κάτι θα διαφοροποιηθεί, κάτι θα αλλάξει, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα δούμε αυτό το τραγικό το οποίο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Ναι. Βλέπουμε επιχειρήσεις οι οποίες, ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι πραγματικά πολύ μικρά, πολύ χαμηλά, ναι, ακόμα πιο χαμηλά και από τους μισθωτούς τους, ακόμα πιο χαμηλά και από ένα χαμηλό συνταξιούχο, ο οποίος αυτός καλείται όμως να πληρώσει φόρους σαν να έχει 14.000 καθαρά κέρδη το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα το φορολογικό με τα τεκμαρτά εισοδήματα είναι άδικο. Το έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Είχαμε ζητήσει ακόμα και την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου προτού καν την εφαρμογή του. Τώρα που βλέπουμε την εφαρμογή του, το μόνο που μπορούμε να εντοπίσουμε
Και αυτό σας το λέω γιατί στην Κόρινθο ήταν και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δήμας, όπου άκουσε όλες τις τοποθετήσεις των Προέδρων, άκουσε τα παράπονα του επιχειρήν, γιατί εμείς αυτό μεταφέρουμε ως Πρόεδροι, το τι μας λένε οι επιχειρήσεις μέλης μας, οι οποίες καθημερινά μας μεταφέρουν το τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε. Άρα η κατάσταση ότι μία επιχείρηση να έχει ως τεκμήριο τον υπάλληλό της, να έχει ως τεκμήριο τα ΚΑΔ, το μέσο όρο των ΚΑΔ, δηλαδή του κωδικού δραστηριότητας, της Ερμού και της Τσιμισκή, για παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Να έχει ως τεκμήριο το πόσα χρόνια δουλεύει και εργάζεται, αυτό νομίζω είναι που έφερε αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουμε το τελευταίο 20ήμερο που έχουν ξεκινήσει και υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις. Η απάντηση τουλάχιστον που κρατάμε του Υφυπουργού και σας το δίνω και σαν είδηση είναι ότι πλέον επεξεργάζονται βήμα-βήμα αυτά που τους στέλνουμε τα υπομνήματα σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει με τις λύσεις δίπλα και τουλάχιστον η πρόθεση που μας έχει μεταφερθεί από τον Υφυπουργό είναι ότι το φθινόπωρο θα δούμε διαφοροποιήσεις σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο.